πολύς. Παλιότερα βλέπαμε πολλούς καλλιτέχνες να μπαίνουν στη χώρα της πολιτικής. Τώρα βλέπουμε καλλιτέχνες να κάνουν reality. Πώς θα το σχολιάζετε αυτό, για ποιο δρόμο θα επιλέγατε, θα μπαίνατε στο χώρο της πολιτικής ή θα κάνετε τη ζωή σας reality? Ναι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε στην πολιτική μπορώ να μπω, γιατί δεν έχω κατά πρώτον τις γνώσεις τις απαραίτητες που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει την τύχη πολλών ανθρώπων στα χέρια του. Δεν έχω τις δυνάμεις τις οργανικές να το κάνω, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος της νύχτας. Ξενυχτώ δηλαδή, δεν μπορώ να κοιμηθώ παρά αργά το πρωί κτλ. Άρα οργανικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και τις γνώσεις να είχα πάλι δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Και κατά το δεύτερο σκέλος ερώτηση, το να συμμετάσχω δηλαδή σε κάτι τέτοιο που είπες για reality κτλ., θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για κάθε άνθρωπο να συμμετέχει και να αυτοεξευτελίζει, δηλαδή να βγάζει τη ζωή του φορά παρτίδα σε όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο, έχεις κανένα λόγο να το κάνεις? Τώρα, ας πούμε, είναι το reality της Άννας Βύσης. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το περιμένατε μια τόσο μεγάλη star να κάνει τη ζωή της reality? Δεν το έχω δει. Τα περιμένω όλα. Τα περιμένω όλα.